Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Στην πορεία προς τις περιφερειακές εκλογές έχουμε καλεσμένους απόψε εδώ από τρεις συνδυασμούς που διεκδικούν την περιφερειακή αρχή. Κοντά μας βρίσκεται η κυρία Μαρία Μαρή, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη Κρήτη η ζωή μας του Σταύρου Ναουτάκη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νίκος Χρονάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και εκείνος με την παράταξη Κρήτη μπροστά του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και η κυρία Ρένα Σκυβαλάκη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση και επικεφαλής του Μανώλη Συντιχάκη. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθέτες σας. Αλήθεια, μένουν πολύ λίγες ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της προεκλογικής εκστρατείας. Μάχη την αποκαλούν κάποιοι. Και έχετε, νομίζω, κάνει αρκετά χιλιόμετρα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Τι είναι αυτό που εισπράτεται, κυρία Μαρία, από τον κόσμο? Τι θα ήθελε ο κόσμος που θα σας εμπιστευτεί με την ψήφο του να μεταφέρετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εφόσον εκλεγείτε? Αυτό που εισπράττω, θα μιλήσω πρώτα, θα καταθέσω το βιωματικό κομμάτι του πράγματος. Είναι ότι ξαφνιάζεται που βλέπουν την υπάλληλο που είχαν συνηθίσει να βλέπουν στην αρχαιολογική υπηρεσία, ότι έχει και αυτή την πτυχή, να ασχολείται με τα κοινά και να έρχεται σε επαφή με αυτούς πια για άλλα κομμάτια της ζωής τους, που είναι εξίσου σημαντικά και έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής τους. Λέτε δηλαδή ότι πλησιάζεται τον κόσμο και σε πρώτη φάση εκείνο που εισπράτεται είναι ο ευνηδιασμός τους σε ό,τι αφορά την δική σας υποψηφιότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα της καθημερινότητας, τι είναι αυτό που σας λένε και που εσείς θεωρείτε ότι την επόμενη μέρα, εφόσον εκλεγείτε Περιφερειακή Σύμβουλος, θα προωθήσετε ως αίτημα των πολιτών? Τα προβλήματα που κανείς αντιμετωπίζει δεν είναι, βέβαια, δεν περιμένει σε καμία περίπτωση να τα αντιληφθεί τις ημέρες των εκλογών. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα και ως πολίτης, αλλά και ως υποψήφια το αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε «μας θυμάστε όλοι τελευταία στιγμή». Όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι από όλους εμάς, από όλες τις παρατάξεις που εκτίθενται τώρα στο Καγέρα, βέβαια, εν ώψη των εκλογών, που μας γνωρίζουν και από άλλα μετερίζια. Από τους αγώνες μας, τους κοινωνικούς, από τις συλλογικές μας δράσεις, από τη συμμετοχή μας γενικώς στα κοινά. Αυτό που είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα είναι η ποιότητα ζωής. Είτε σε επίπεδο Δήμου, είτε σε επίπεδο Περιφέρειας. Η ποιότητα ζωής, οι υποδομές που πρέπει σαφώς γίνονται, δεν είναι ότι δεν γίνονται, έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων καθημερινά. Αλλά δυστυχώς χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα. Μάλιστα. Κύριε Χρονάκη, εσείς, τι εισπράτετε από τον κόσμο και αν έχετε ακούσει, αν έχετε εισπράξει μέχρι σήμερα, όχι βεβαίως προσωπικά, από περιγραφές του κόσμου, αυτό που πριν από λίγο η κυρία Μαρή, ότι μας θυμούνται μόνο εν ώψη των εκλογών? Αυτό που εισπράττουμε εμείς στην επαφή μας με τον κόσμο, την καθημερινή επαφή, σε όλο το επίπεδο του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης βεβαίως, ο συνδυασμός Κρήτη μπροστά, είναι ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει η καθημερινότητά του. Γιατί ενώ όλοι αποδέχονται, και ο κόσμος καταρχήν και εμείς, ότι ζούμε σε ένα παράδεισο, θα έλεγα, Κρήτη. Η Κρήτη μας είναι ένας παράδεισος από πλευράς περιβάλλοντος. Αυτό από μόνο του δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να καλυτερέψει η ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να σκύψουμε πραγματικά στην καθημερινότητά του, στα προβλήματα που προκύπτουν είτε μέσω του οδικού δικτύου, είτε μέσω της λειψιδρίας, είτε μέσω άλλων θεμάτων που μπορούμε να αναφερθούμε λίγο αργότερα, να σκύψουμε πραγματικά και να διεκδικήσουμε γι' αυτόν την επόμενη μέρα.
Συναντάτε αυτή την αντίδραση στους πολίτες, όχι προσωπικά ή όσον αφορά την παράταξη. Ναι. Έχει θεωρείται εγκαταληφθεί αυτή η λογική να πλησιάζουν υποψήφοι μόνο λίγο εν ώψη των εκλογών τους ψηφοφόρους? Αυτό ήταν μια πάγια τακτική, ναι, τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Πώς το εισπράτετε τώρα εσείς αυτό? Το εισπράττουμε ότι νιώθουν ότι βεβαίως όσοι ασχολούνται με τα κοινά τους θυμούνται περισσότερο την περίοδο των εκλογών. Αυτό που εισπράττουμε δε αυτή τη φορά είναι ότι επειδή γίνονται πολλαπλές εκλογικές διαδικασίες, όχι μόνο αυτές, δηλαδή όχι μόνο της περιφέρειας, και δημοτικές και ευρωεκλογές, άρα αυτό δημιουργεί πολλαπλούς υποψηφίους, ειδικά στο πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, γίνονται πολύ πιεστικά τα πράγματα από τους ίδιους τους υποψηφίους και αυτό κάνει τους πολίτες να λίγο να είναι πιο επιφυλακτικοί, θα έλεγα. Αυτό εισπράττουμε και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Mm-hmm. Κυρία Σκυβαλάκη, μία ακόμη εκλογική μάχη. Ναι, μία ακόμη εκλογική μάχη. Σίγουρα όταν πηγαίνουμε στον κόσμο τώρα μπροστά στις εκλογές και ζητάμε την ψήφο του, ο κόσμος μας ξέρει, ξέρει δηλαδή τους υποψήφους της λαϊκής συσπήρωσης, γιατί συνήθως τα ψηφοδέλτια μας απαρτίζονται από ανθρώπους που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μέσα στο κίνημα, είναι εργαζόμενοι, φτωχοί αγρότες, νέες γυναίκες, επιστήμονες κτλ. Που μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από με τους φορείς που συμμετείχαμε, ήμασταν σε επαφή με τον κόσμο όλα τα προηγούμενα χρόνια, οπότε μας ξέρουν. Μας ξέρουν γιατί το προηγούμενο διάστημα, πηγαίνοντας ας πούμε σε ένα εμποροϋπάλληλο και συζητώντας μαζί του, μας ξέρει, γιατί το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να βάλουμε τα ζητήματα, τη μη κατάργηση της Κυριακής Αργίας, τη μη διεύρυνση του ωραρίου που οι υπόλοιπες παρατάξεις ήθελαν να προωθήσουν κτλ. Μας ξέρουν βέβαια στις γειτονιές μας, γιατί πρωτοστατήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τους νόμους εναντίον των αυθαιρέτων, για να αναπλαστούν οι περιοχές, για να έχουμε μια ανθρώπινη περιοχή, μια ανθρώπινη πόλη με παιδικές χαρές, τα παιδιά μας να μπορούν, ιδιαίτερα στις περιοχές που είμαι εγώ, που είναι αυθαίρετα, να μπορούν τα παιδιά μας να ζουν σε μια περιοχή την οποία δεν έχουμε εμείς ευθύνη για την ύπαρξη σχεδίου πόλης κτλ. Πηγαίνοντας βέβαια στα ξενοδοχεία, στους ξενοδοχοϋπάλληλους, και εκεί μας γνωρίζουν. Έχουμε μια επαφή και εκεί, γιατί έχουμε παλέψει το προηγούμενο διάστημα ενάντια σε απολύσεις που έγιναν σε ξενοδοχεία. Ήμασταν κοντά δηλαδή στους εργαζόμενους. Οπότε μας ξέρουν, ξέρουν τι είμαστε και γι' αυτό θέλουμε. Ήμασταν μπροστά δηλαδή στους αγώνες, πιστεύω, και θέλουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε το ίδιο πράγμα και στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλάζει κάτι σε αυτές τις εκλογές? Εισπράτεται να είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες? Που να το αλλάζει δηλαδή και ακόμα και τη συμμετοχή των υποψηφίων, όπως είπε λίγο νωρίτερα ο κ. Χρονάκης. Ο κόσμος είναι περισσότερο προβληματισμένος, υπάρχει μεγάλη αγωνία. Πολύ κυριαρχεί βέβαια η λογική του μικρότερου κακού, να δω ποιον θα εκλέξω, ποιον θα ψηφίσω, έτσι ώστε να είναι λίγο καλύτερη η ζωή μου. Εμείς όμως θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο ότι πρέπει όχι απλά να διεκδικήσουμε το μικρότερο κακό, γιατί αυτό φέρνει όλο και χειρότερα, αλλά να διεκδικήσουμε ένα πραγματικά, μια περιφέρεια πραγματική που να έχει, που έχουμε, να βάλουμε μπροστά δηλαδή τις δικές μας ανάγκες. Και αυτό το εισπράττει ο κόσμος, δηλαδή προβληματίζεται εκεί πάνω σε αυτό το κομμάτι και θέλουμε να μας στηρίξει για αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αυτή την προοπτική, αυτό το όραμα. Κυρία Μαρή, μεγάλες υποδομές ή καθημερινότητα ή και τα δύο? Και τα δύο, σαφώς. Γιατί χωρίς τις μεγάλες υποδομές, οι μεγάλες υποδομές στηρίζουν και την καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί όταν συζητάμε για βόρειο δικό άξονα Κρήτης ή το αεροδρόμιο που κυρώθηκε στην Βουλή λίγο 24 ώρα πριν, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, όμως αποτελούν μεγάλα τμήματα μεγάλων έργων υποδομής στο νησί. Πώς τα βλέπετε αυτά τα έργα, κυρία Μαρή, για την επόμενη περίοδο? Θα πρέπει, μεγάλα κομμάτια του βόρειου δικού άξονα έχουν εκτελεστεί στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους του ΕΣΠΑ. Όμως, εκκρεμούν πολλά ακόμα να γίνουν. Κανένας δεν θα πει όχι. Και δεν είναι μόνο η περιφέρεια Κρήτης που θα σχεδιάσει, που σαφώς θα πρέπει να έχει το σχεδιασμό σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση. Το νησί μας ήταν παραμελημένο. Κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Ο βόρειος οδικός άξονας σε ένα νησί με τόση επισκεψιμότητα, με τόσο φόρτο, γιατί δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Εμένα δεν μου αρέσει ούτε να το λέω, ούτε να το επικαλούμε αυτό. Ναι, και εμείς οι ίδιοι που ζούμε σε αυτό το νησί και που κινούμαστε πέρα δόθε και οι ίδιοι. Έτσι. Λοιπόν,
Ο βόρειος οδικός άξονας, αυτό που λέμε από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και είναι στον προγραμματισμό κομμάτια που τώρα έμειναν πίσω και στη Δυτική Κρήτη και στην Ανατολική να συνεχίσουν να εκτελούνται και να παραδίδονται. Και εγώ θα δώσω μία άλλη πτυχή. Το πόσο σημαντικό δεν είναι μόνο για την ποιότητα ζωής μας τα έργα, το να έχουμε, να ελαττώνουμε τους χρόνους τους οποίους κινούμαστε. Είναι ότι στα πλαίσια, σαφώς και η ασφάλεια, θα βάλω μία άλλη πτυχή που ο κόσμος ο πολλής δεν την έχει αντιληφθεί. Δεν τη βλέπει ακόμα, δεν την εισπράττει. Είναι ότι στα πλαίσια αυτών των έργων και με την παρακολούθηση από την αρχαιολογική υπηρεσία, τι αποκαλύπτεται. Έτσι, γιατί όλα αυτά τα έργα παρακολουθούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Έχουν αποκαλυφθεί σε αρκετά τμήματα του βόρειου οδικού άξονα σημαντικές αρχαιότητες. Καταλαβαίνει κανείς ότι πέρα από τη σπουδαιότητα του οδικού έργου, τι δυναμική δίνει στον τόπο, στην ευρύτερη περιοχή, τι δυναμική δίνουν αυτές οι ανακαλύψεις και το πώς μπορούν να παντρέψουν το χθες του με το σήμερα. Τις υποδομές σε όλα με την ιστορική διαδρομή βέβαια, του τόπου. Βέβαια. Κύριε Χρονάκη, μεγάλες υποδομές, καθημερινότητα. Θεωρείτε ότι έχουν να γίνουν αρκετά πράγματα ακόμη, θεωρείτε ότι είμαστε σε εμβρυϊκό επίπεδο? Η καθημερινότητα, όπως και να έχει, αντιμετωπίζεται έως ένα βαθμό που δημιουργεί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ζωής των κριτικών. Όμως η Κρήτη χρειάζεται, στην Κρήτη χρειάζονται μεγάλα έργα πια. Δηλαδή ένα μεγάλο έργο και όχι είναι ο ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ πρέπει να αρχίσει από την αρχή. Δηλαδή να χαραχτεί νέος ΒΟΑΚ, όχι να κάνουμε μπαλώματα, έτσι. Ένα ΟΝΟΑΚ, Νότιος Οδικός Άξονας, η κάθετη άξονες, όσο αφορά το ΒΟΑΚ από την Κίσαμο έως τη Σιτία, έτσι. Και πέρα από αυτό πρέπει να δημιουργηθούν νέα αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, γιατί αλλάζουν οι κλιματικές συνθήκες, άρα πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Πρέπει να δημιουργηθούν μαρίνες και νότια και βόρεια, γιατί η Κρήτη είναι στη μέση της Μεσογείου και είναι άδικο ο τουρισμός που κάνει γιότινγκ, που είναι υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, να μην σταματά και να μην προσεγγίζει την Κρήτη. Όπως και άλλα μεγάλα έργα. Το είπαμε για το αεροδρόμιο. Έτσι, χρειάζεται λοιπόν η Κρήτη, για να έτσι κωδικοποιήσω, μεγάλα έργα πια. Οπότε αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης, ναι, λέτε, ναι, θητείας, είναι, της Περιφερειακής Αρχής. Είναι ένα από τα στοιχήματά μας. Τα δικαιούται αυτά τα έργα, δεν επαιτούμε και θέλουμε να τα διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Γιατί αν δείτε στην υπόλοιπη Ελλάδα δημιουργούνται έργα μεγάλα. Εδώ η Κρήτη για κάποιους λόγους στερείται αυτών των έργων. Μάλιστα. Η Περιφέρεια λοιπόν έχει το ρόλο, ακόμα και δεν έχει την άμεση αρμοδιότητα σε κάποια έργα από αυτά, να διεκδικήσει για τους κριτικούς. Μάλιστα. Για την Κρήτη και για τους κριτικούς. Σε αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούμε και θα είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτό που μας οφείλουν, που μας οφείλεται μάλλον και βάσει του προϋπολογισμού που συνεισφέρουμε στο δημόσιο κουρβανά. Οπότε πρέπει να έχουμε ανταπόδοση. Υπολείπεται η Κρήτη έργων, κυρία Σκυβαλάκη. Και ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοίχημα εσείς της επόμενης περιφερειακής, ποιο θα πρέπει να είναι το στοίχημα της επόμενης περιφερειακής αρχής? Σίγουρα υπολείπεται έργων, όπως όχι μόνο και η Κρήτη, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Και όταν μιλάμε για έργα που αφορούν την καθημερινότητα του απλού πολίτη. Μεγάλα έργα που αφορούν τον καθημερινό άνθρωπο, ας το πω έτσι. Σωστά. Οπότε εμείς, σαν περιφερειακή παράταξη, θα θέλουμε να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει κονδύλια, γιατί εισπράττει βέβαια φόρους και τέλη από όλες τις χώρες της Ευρώπης, από τη δικιά μας την τσέπη. Και αυτά τα κονδύλια, αντί να τα διοχετεύει σε έργα τέτοια που λέμε για να ανακουφιστεί, για να δώσει μια ανάσα στην καθημερινότητα του απλού πολίτη, διοχετεύονται και ανοίγει τις πόρτες στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και σε αυτό εμείς είμαστε τελείως αντίθετοι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα που έχουμε ήδη πληρώσει για έργα τα οποία θα καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό που
λέμε. Δηλαδή, έργα τα οποία θα είναι στις γειτονιές, έργα που έχουν να κάνουν με την αντισεισμική και αντιπλημμυρική, αλλά και αντιπυρική θωράκιση της περιοχής μας, η οποία ήταν έρμεος, όπως είδαμε τις τελευταίες, και όχι να κατευθύνονται τα έργα για να βγάζουν κέρδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή την κατεύθυνση, διότι τα έργα που επιλέγονται, που είναι επιλέξιμα κτλ., είναι έργα τα οποία θέλουν να, οι μεγάλοι επιχειρηματίες να απομίζουν κέρδος, και τα έργα για τον πολύ κόσμο δεν έχουν κέρδος. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι η δικιά μας σφραγίδα έναντι σε όλες τις άλλες παρατάξεις, ότι τα έργα που θέλουμε εμείς είναι για να εξυπηρετηθεί η μεγάλη πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού, του αγρότη, του φτωχού, του μεσαίου επιχειρηματία, αλλά και της νεολαίας, μιας νέας γυναίκας κτλ. Αν θα σας έλεγε κάποιος ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα που ως παράταξη ή προσωπικά ως υποψήφια θα θέτατε με την εκλογή σας την επόμενη μέρα, ποια θα ήταν αυτή, ποιος άξονας, ποιος ενδεχομένος τομέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε υπολειτουργεί, είτε αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σίγουρα είναι ο τομέας της εργασίας. Δηλαδή θεωρούμε ότι το πρώτο και κύριο είναι οι άνθρωποι σήμερα να έχουν δικαίωμα στην εργασία και όχι μια ευκαιρία στην εργασία. Δικαίωμα στην εργασία, στην πλήρη και μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Αυτό θα μπορέσει να είναι βασική προϋπόθεση ώστε να μπορεί να ζει μια ζωή καλύτερη. Έχει ρόλο σε αυτό η περιφέρεια, θεωρείτε? Βεβαίως έχει ρόλο η περιφέρεια. Καταρχήν κοιτάζοντας από τους ίδιους τους εργαζόμενους που είναι στην περιφέρεια, που είναι μεγάλο μέρος από αυτούς συμβασιούχοι. Αντί να στηρίζεται στο εργατικό της δυναμικό τα έργα τα οποία υλοποιεί, δίνονται σε μεγάλους εργολάβους κτλ. Αυτό γιατί γίνεται? Για να βγάζουν κέρδη. Ενώ θα μπορούσε το ίδιο το προσωπικό της περιφέρειας, το προσωπικό των Δήμων, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να φτιαχτούν έργα χωρίς να μπαίνουν ενδιάμεση μεσάζοντες και να τα πληρώνουμε δηλαδή εμείς διπλά και τριπλά. Κύριε Χρονάκη, αν υπήρχε μία προτεραιότητα την οποία θα έπρεπε να τεθεί. Προτεραιότητα για μας είναι ΒΟΑΚ. 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 Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, φυσικά θα δημιουργηθεί ένας ΒΟΑΚ που θα παρέχει ασφάλεια στους κριτικούς, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες. Καθημερινά μετράμε θύματα. Εδώ ακόμα δεν ξεκίνησε η χρονιά και γνωρίζετε τα στοιχεία, πόσοι έχουν σκοτωθεί στο ΒΟΑΚ. Πριν καν έρθουν τα εκατομμύρια τουριστών και επισκεπτών στην Κρήτη. Άρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα ο ΒΟΑΚ για μας και πάνω σε αυτό θα σκύψουμε πραγματικά. Δεν νοείται η Κρήτη να μην έχει ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που να δημιουργεί ασφαλείς συνθήκες, ξαναλέω για όλους μας, όταν θέλουμε να πάμε από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη. Και ναι, αυτό θα έλεγα ΒΟΑΚ και κατά δεύτερον όλο το άλλο οδικό δίκτυο. Δεν αναφέρομαι στο κομμάτι του τουρισμού που και αυτό είναι μια προτεραιότητα για μας, αλλά στοίχημα για μας είναι ο ΒΟΑΚ. Κυρία Μαρή. Φυσικά τα έργα υποδομής, θα το ξαναπώ, είναι πολύ σημαντικά. Τα έργα υποδομής και τα έργα προστασίας του πολίτη. Το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Σκυβαλάκη. Λοιπόν, η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική και δυστυχώς του πολίτη και δυστυχώς δοκιμάστηκε και ολόκληρη η χώρα και το νησί μας με τις κακοκαιρίες του προηγούμενου καιρού. Δεν θα επαναλάβω αυτά. Εγώ θα θέσω όμως μια άλλη πτυχή. Σε αυτά τα έργα υποδομής, ορμόμενη από αυτό που είπε πάλι η κυρία Σκυβαλάκη, στα έργα αυτά, στα έργα υποδομής, δουλεύει εκτός από τους εργολάβους, δουλεύει και εργατικό δυναμικό. Δουλεύουν εργάτες, τεχνίτες, επιστημονικό προσωπικό. Όταν κάνουμε λοιπόν έργα, δίνουμε δουλειά και σε αυτούς τους ανθρώπους που εμείς εκεί αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και τους καλύτερους μισθούς για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν. Γιατί δεν δοκιμάστηκαν μόνο οι εργάτες, που συνεθλίβησαν, εγώ θα έλεγα. Και οι αγρότες. Ακριβώς αυτό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και οι αγρότες και το επιστημονικό προσωπικό. Εγώ αυτό γιατί επιστήμονες άνθρωποι είναι και αυτοί τι, μέλη οικογενειών φτωχών που έχουν δικαίωμα και αυτοί. Και να σπουδάσουν και να ζήσουν και να εργαστούν. Μία πτυχή λοιπόν αυτή που δεν πολύ ακούγεται. Όλοι λέμε τα έργα αεροδρόμιο Καστελίου. Ναι, αεροδρόμιο Καστελίου. Πολύ σημαντικό έργο. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, όχι θα σας έλεγα. Γιατί? Έτσι. Γιατί θα σας έλεγα?
γιατί δεν θέλω να χάνουν, δεν πρέπει τα, στο όνομα των μεγάλων έργων να χάνουν το χαρακτήρα τους και την ταυτότητά τους οι περιοχές. Μιλούμε, το ξέρω ότι μπορεί να δυσαρεστήσω και από την παράταξή μου και πολλούς. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Έτσι. Σας έλεγε κανείς, αν είναι να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, θα σας έλεγε κανείς ότι υπάρχει και άλλη μία περιοχή, η οποία δεκαετίες είναι παραμορφωμένη εξαιτίας του νυν του υπάρχοντος αεροδρομίου και είναι μια αστική περιοχή, είναι η μοναδική ευκαιρία του Ηρακλείου να ξεδιπλωθεί, να διευρυνθεί. Οπότε οι επιλογές αυτές έχω την εντύπωση ότι λαμβάνονται και λαμβάνονται με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη. Ακριβώς. Και όχι τη διατήρηση απλά μιας κατάστασης και μιας εικόνας που ακούστηκε βεβαίως στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα αλλοιωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελαιόδεντρα και το χαρακτήρα της περιοχής, αλλά από κάποιο σημείο και έπειτα κάποιος πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη. Ναι. Τι σας βέβαια πω, θα λειτουργήσει και το αεροδρόμιο. Θα σας αυτό έπεται, κυρία Σκυφαλάκη. Αυτό θέλω. Και νομίζω ότι πω. Έχει καταστεί σαφές. Ναι, κύριε Χρονάκη. Να με αφήσετε όμως μετά να ολοκληρώσω, γιατί δεν έχω. Απλά επειδή κατάλαβα ότι είναι μια παρένθεση και θα σας βοηθήσει. Όλα τα έργα που γίνονται, τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται κάτω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται κάτω από περιβαλλοντολογικές μελέτες και με προϋποθέσεις τέτοιες που το περιβάλλον να μην αλλοιωθεί στο βαθμό που μπορεί, όχι εσείς, αλλά γενικότερα κάποιοι να πιστεύουν. Άρα δεν μπορούμε να λέμε δεν θέλουμε έργα, γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει τη φυσιογνωμία τυχόν του εδάφους. Πρέπει να λέμε ότι θέλουμε έργα, αλλά να τα βλέπουμε με προστασία. Με προστασία αυτή που χρειάζεται για να μην αλλοιώνεται το φυσικό κάλος της Κρήτης. Να ολοκληρώσει η κυρία Μαρή και θα έρθω σε εσάς, κυρία Σκυβαλάκη. Είναι γόνιμος όταν υπάρχει αυτού του είδους ο διάλογος ούτως ή άλλως. Σαφώς. Μα δεν διαφωνούμε και οι τρεις, νομίζω. Απλά θέτουμε και πτυχές που πρέπει να εξεταστούν. Ναι. Σαφώς. Το πρόβλημα της Αλικαρνασσού και τι σημαίνει να υπάρχει μέσα σε μια πυκνοδομημένη, όχι απλώς κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή, ένα αεροπλάνο. Το παιδί μου παίζει χρόνια μπάσκετ στον Ηρόβοτο. Έτρεμαν τα γήπεδα, έτρεμαν και οι γονείς. Ναι, δεν είναι μόνο θέμα της Αλικαρνασσού, θα σας πει κάποιος. Είναι ολόκληρο του Ηρακλείου, όταν αυτό δεν μπορεί προς άλλη κατεύθυνση να αναπτυχθεί. Δεν το συζητάμε. Δεν θα σταθώ φανατικά κατά του αεροδρομίου. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα θετικά του, ποια είναι τα αρνητικά του. Και φυσικά έγιναν προσπάθειες από την παρούσα κυβέρνηση ώστε να βελτιωθούν οι όροι και της παραχώρησης και των μελετών, γιατί και αυτό, όπως και πολλά άλλα έργα, κακά τα ψέματα, ήταν ένα έργο φάντασμα. Σαφώς. Αλλά όμως δεν είναι μόνο τα ελαιόδεντρα στο Καστέλι και στην ευρύτερη περιοχή του. Δηλαδή, εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά τη δική μου ως αρχαιολόγος. Λοιπόν, είναι σε μια περιοχή που βρίθει αρχαιοτήτων. Δεν είναι μόνο το Καστέλι. Είναι σε ένα αρχαιολογικό τόξο, θα τολμούσα να χαρακτηρίσω. Μια αρχαιολογική στεφάνεια. Και χρειάζεται μέρη να εννοείται. Καταρχήν, βέβαια, δεν έχουμε μόνο τα ιστάμενα μνημεία που βρίσκονται είτε στο Καστέλι είτε στην ευρύτερη περιοχή του. Έτσι, που είναι δεκάδες κι αυτά και φυσικά πρέπει να προστατευτούν. Είναι και οι έρευνες που πρέπει να προηγηθούν της οποιασδήποτε εργασίας και αν εκτελεστεί εκεί. Εκεί λοιπόν, αφού φτάσαμε εδώ και το έργο θα γίνει, θα πρέπει να ενσκύψει το κράτος, να ενσκύψει η περιφέρεια και να γίνει με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους και προϋποθέσεις και για τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Σωστά. Το πώς θα είναι βιώσιμη, γιατί το πώς θα ζουν θα συνυπάρξει το έργο, βεβαίως, με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Της τοπικής κοινωνίας. Κυρία Σκυβαλάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε? Να συμπληρώσω ότι για το Καστέλι ή για οποιοδήποτε αεροδρόμιο ή μεγάλο έργο φτιάχνετε, όπως και ο ΒΟΑΚ, είναι ένα βασικό ζήτημα που βάζουμε εμείς, είναι πώς θα το πληρώσουμε και ποιος θα το πληρώσει. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως είπαν και οι συνομιλητές μου, οι κατευθύνσεις είναι αυτά τα έργα να δίνονται σε μεγάλους, έτσι ώστε να βγάζουν κέρδη και μετά αυτά να παραδίδονται στους ίδιους για 50-60 χρόνια για την εκμετάλλευσή τους, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πληρώνουν διόδια, να πληρώνουν μεγάλα το σπατώσιμο κτλ. Να έχουμε μεγάλα
την οποία την πληρώνει βασικά ο κόσμος. Και φυσικά είναι και το ζήτημα του περιβάλλοντος, της καταστροφής της περιβαλλοντικής περιοχής. Εμείς σαν θέση που έχουμε είναι ότι υπάρχουν σήμερα επιστήμονες που μπορούν να επιδείξουν ένα κατάλληλο μέρος για να φτιαχτεί ένα αεροδρόμιο που χρειάζεται σίγουρα η Κρήτη. Όμως αυτό πρέπει να εξασφαλίζει, να εξασφαλιστεί και να φτιαχτεί με προϋποθέσεις έτσι ώστε να είναι φτηνή και ασφαλής η μετακίνηση και για τους κατοίκους της Ελλάδας αλλά και για τους τουρίστες και να είναι όσο λιγότερες οι επιβάρυνσεις του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν εκεί να έχουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούν να μιλάνε για μια δουλειά με δικαιώματα και όχι αυτό που υπάρχει σήμερα, γιατί τα μεγάλα έργα πραγματικά δίνουν δουλειές, αλλά τι δουλειές δίνουν. Μάλιστα. Κύριε Χρονάκη, βαδίζοντας προς το τέλος, γιατί να τιμήσει με την ψήφο του ο Ηρακλειώτης τον Νίκο Χρονάκη και την παράταξη του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη? Να πω πρώτα για μένα ή για την παράταξη? Να πείτε, να ξεκινήσετε από όπου θέλετε να ξεκινήσετε, κύριε Χρονάκη. Καταρχήν θα πω για την παράταξη. Θα πρέπει να τιμήσει τον Αλέξανδρο τον Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι ένας νέος, 35 ετών, με όραμα, με όρεξη για δουλειά, με σχέδιο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μπορεί να υλοποιηθεί. Και μπορεί να διεκδικήσει και την επόμενη ημέρα αυτά που δικαιούται η Κρήτη μέσα από την, όταν προκύψει η επόμενη κυβέρνηση και όταν γίνουν εθνικές εκλογές. Όσο αφορά εμένα, ζητώ, θα έλεγα, τη στήριξη, την ψήφο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζω καλά τα θέματα λόγω του ότι είμαι συνεργάτης του Μανώλη Κεφαλογιάννη, του Ευρωβουλευτή. Έχω την ευθύνη του γραφείου του όσο αφορά την Κρήτη. Άρα αυτό με κάνει να συμμετέχω σε πάρα πολλά πράγματα, είτε σε πρώτο βαθμό, είτε σε δεύτερο βαθμό, είτε και σε άλλα θέματα που άπτονται, σε θέματα που άπτονται που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Οπότε στρατεύτηκα σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσω και εγώ μέσα από την εμπειρία που έχω, την πολύχρονη, να βοηθήσω τον Αλέξανδρο να διεκδικήσει αυτά που δικαιούμαστε εμείς οι Κρητικοί για την Κρήτη, για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Για το μέλλον της επόμενης δεκαετίας, που η Κρήτη πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, δηλαδή γιατί είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης και της Ελλάδος βέβαια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψα, να ζήσουν τα παιδιά μας. Μάλιστα. Πλέον κάτω από άλλες συνθήκες. Μάλιστα. Κυρία Μαρή, γιατί το Σταύρο Αρναουτάκη, γιατί τη Μαρία Μαρή? Γιατί θα ξεκινήσω από μένα. Και όχι επειδή είναι εγωιστικό. Γιατί για να μπορέσεις, η ενασχόλησή σου με τα κοινά, μια ερώτηση που όλοι σου την κάνουν, είναι μια εσωτερική διεργασία. Γιατί από κανέναν μας δεν περισσεύει ο χρόνος. Ο χρόνος μιας εργαζόμενης γυναίκας, μητέρας, συζύγου, είναι πολύτιμος. Όταν λοιπόν είσαι έτοιμη να καταθέσεις την ψυχή σου σε αυτό, τότε παίρνεις την απόφαση. Οπότε το κομμάτι Μαρία Μαρή το κλείσαμε. Όπου και αν βρίσκομαι, είτε ως εργαζόμενη, είτε ως μια γυναίκα με τη συμμετοχή της, τις συλλογικότητες, δίνω την ψυχή μου, καταθέτω την ψυχή μου. Οι γνώσεις μου στον τομέα του πολιτισμού, εκ των πραγμάτων, εγώ εκεί θέλω να προσφέρω. Δεν είμαι πανεπιστήμων. Άποψη για όλα έχω, που είναι πολύ σημαντικό. Ανοιχτούς ορίζοντες έχω. Λοιπόν, όμως θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτό. Ένα μικρό λιθαράκι. Σε αυτό. Γιατί με το Σταύρο Αρναουτάκη, εμείς ως ριζοσπαστική συνεργασία συμμετέχουμε σε αυτό το προοδευτικό μέτωπο συνεργασίας για μια καλύτερη Κρήτη. Για μια Κρήτη που αγαπάμε, για μια Κρήτη που θεωρούμε ότι πρέπει να πάει ακόμα πιο μπροστά. Μάλιστα. Κυρία Σκυβαλάκη, ολοκληρώνοντας, ναι, γιατί τη Ρένα Σκυβαλάκη, γιατί το Μανώλη Συντυχάκη και τη Λαϊκή Συσπήρωση? Ναι, σίγουρα εμείς απευθυνόμενοι στον κόσμο, απευθυνόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μια ζωή που έχει όλο προβλήματα, βάρη, υποχρεώσεις κτλ. Και τους λέμε, θα έρθουν σε λίγο καιρό οι εκλογές, θα στηθούν κάλπες στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και είναι μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτό το δρόμο, τον αδιέξοδο που ζούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια,
παρά τις διαφορές σε όσων κυβέρνησαν ή σε όσων ήταν στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, ένα δρόμο που έφερνε φτώχεια, έφερνε εκμετάλλευση, έφερνε προβλήματα κτλ. Τα βιώνουμε καθημερινά και να διεκδικήσουμε πραγματικά για τις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων, των ανθρώπων του Μόχθου μέσα σε αυτά τα συμβούλια, από την Ευρωβουλή μέχρι και το μικρότερο Δήμο. Και θα είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση για όλα αυτά που έρχονται, που θα είναι ακόμα χειρότερα, και θα διεκδικούμε με βάση τις ανάγκες που έχει σήμερα ο απλός άνθρωπος. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαρή, κύριε Χρονάκη, κυρία Σκυβαλή. Που ήσασταν εδώ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Νομίζω ότι φτάσαμε να μετράμε αντίστροφα προς τις εκλογές. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Σας εύχομαι καλό βράδυ.